Έχει για τον Μπόις. Ό,τι θέλεις να κάνω. Ό,τι θες να πεις. Να πω. Λοιπόν, καταρχήν, θέλω να σας πω ότι ξεκινάει το Voice στην Ιταλία. Αλήθεια. Βεβαίως. Θέλω να σας και πω... γιατί έμεινε το στόμα. Δεν ήταν εκεί ακόμα. Ξεκινήσαμε πριν την Ιταλία. Όχι, η Ιταλία είχε Voice. Δεν είχε Voice. Έλα, και ξέρετε ποιος θα είναι... Ποια θα είναι coach. Η Ραφαέλα Καρά. Μπράβο. Η μεγαλύτερη στάρ που υπάρχει στην Ιταλία. Η Ραφαέλα Καρά. Τρίλος. Παιδιά δεν το πιστεύει. Και ο παρουσιαστής είναι ηλικίας παιδιά 60 ετών που σημαίνει ότι για άλλα 15 χρόνια θα το παρουσιάσω για πλάκα. Το έχεις. Ποιος είναι, έχουν κάτι παλιούς εκεί. Με βρήκατε στον Αρτένα νέο και με ξεσουμίζετε, καταλάβατε. Στα νιάτα μου με πήρατε στον Αρτένα. Τα τσικό πήρατε. Δεν ξέρω, Τσολάκης, με τόσο λεμίσμα το πρωί. Επίσης θέλω να σας πω ότι διαφωνώ με αυτό που λέει ο Στόκας βέβαια. Γιατί... Εγώ θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσεις. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί τραγουδιστές, και ο Λιανός ακόμα, αλλά και άλλοι, έχουν βγει από τα talent show και ναι, δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Δεν είπε ότι μα το ένα χέρι πλένει το άλλο. Αυτό είπε ότι. Είπε ότι στην ουσία δεν υπάρχουν. Δεν βοηθούνται λίγα τα παιδιά. Δεν είναι στάρ, δεν είναι στάρ. Δεν είναι στάρ. Εξυπηρετεί το. Καταρχήν ποιε ηχογραφίε δεν υπάρχουν. Ακριβώ αυτό. Αυτό θέλω να πω. Περίμενε. Όταν μιλάμε για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, δεν μιλάω συγκεκριμένα για το The Voice, για το οποιοδήποτε που έχει ένα μουσικό, α πούμε, μια μουσική συμμετοχή. Σαφώς και πρέπει να εξυπηρετούνται κάποιοι κανόνες. Και τηλεοπτική σκοπή. Δηλαδή δεν το κάνει το κανάλι. Το κάνει για τηλεοπτική στο κανάλι. Δηλαδή δεν γίνεται αμυγός 100% για να βοηθηθεί ο νικητής ή υπάρχει ας πούμε αυτό το αντικείμενο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά, Φέη μου. Και να σου πω κάτι. Ευκαιρία. Εγώ συμμετείχα ποιοτικό. Ο Στόκας είναι ποιοτικός.